Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, οι οποίες γίνονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη και ταυτόχρονα αποκαλυπτική συγκυρία. Τοπικές εκλογές μετά από ένα εξαιρετικά δύσκολο καλοκαίρι, με την κυβέρνηση Μητσοτάκη να συνεχίζει και να επιταχύνει την επίθεση κατά των λαϊκών συμφερόντων, το ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να τσαλαβουτούν στην επικοινωνιακή αντιπολίτευση, συμφωνώντας κατά κανόνα στις κατευθύνσεις της κυβέρνησης που υπαγορεύονται από τις Βρυξέλλες και την Ουάσιγκτον. Με τις καταστροφές από τις πλημμύρες και τις πυρκαγιές να διαδέχονται η μία την άλλη, με την ακρίβεια να φτωχαίνει βία όλο και περισσότερες οικογένειες, με το ξεπούλημα και τη μετατροπή της χώρας και των νησιών μας σε μια απέραντη αμερικανονατοϊκή βάση, με τον πρωτογενή τομέα παρατημένο στη μοίρα του, με τα ακριτικά νησιά μας και τους νησιώτες μας έρμεα στα κέρδη και τα business plan των εφοπλιστών, με τα αδιέξοδα και την νεολαία να πολλαπλασιάζονται, με την υγεία και την παιδεία να παραδίδονται μεθοδικά στην απαξίωση και να μετατρέπονται σε οχήματα παραγωγής πλούτου για λίγους, με την εργασία να μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε υλωτεία, εμείς θα επιμείνουμε να λέμε ότι οι εκλογές για Δήμους και Περιφέρεια είναι εξόχως πολιτικές και καθοριστικές για την επόμενη μέρα των νησιών και των νησιωτών μας. Το καλοκουρδισμένο και καλοταϊσμένο σύστημα της κυβέρνησης Μητσοτάκη από προσανατολιστικά προσπαθεί να πει ότι οι τοπικές εκλογές τάχα δεν έχουν χρώμα και ο κινησμός τους είναι τόσος που την ίδια ώρα που τα παπαγαλάκια τους κελαϊδάνε τα από προσανατολιστικά τους μυθεύματα, την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργός έκανε ένα ταξίδι αστραπή στη Μυτιλίνη για να ανακοινώσει τον εκλεκτό του, την ίδια ώρα άλλαξε τον Πατούλη με άλλον πιο εκλεκτό του Μαξίμου. Με την τακτική τους αυτή αποδεικνύουν πόσο σημαντικές είναι οι τοπικές εκλογές. Γι' αυτό ακριβώς ο Μητσοτάκης καίγεται το βράδυ της 15ης Οκτωβρίου, να πανηγυρίσει ξανά την πραγμάτωση του συνθήματος «Όλη η Ελλάδα είναι μπλε». Γιατί ξέρει ότι οι εκλογές για την περιφέρεια και τους Δήμους είναι κατεξοχήν πολιτικές, γιατί ξέρει πολύ καλά ότι με περιφερειάρχες πυθύνια όργανα του Μαξίμου θα προχωρήσει με μεγαλύτερη ευκολία το αντιλαϊκό του έργο. Γνωρίζει από πρώτο χέρι ότι οι περιφέρειες μπορούν να αποτελέσουν ευρύτερους και ουσιαστικούς πόλους αντίστασης στα σχέδιά τους, που υπηρετούν όχι τον τόπο και τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών, αλλά μεγαλοεπιχειρηματικά συμφέροντα και στοχεύσεις που βάζουν και θα βάζουν όλο και περισσότερο τη χώρα και τα ευαίσθητα νησιά μας σε κίνδυνο. Την ίδια ώρα, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, συμφωνώντας με την κυβέρνηση στις στρατηγικές επιδιώξεις, όπως ακριβώς υπαγορεύονται από Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες και ΝΑΤΟ, επιχειρούν να διαφοροποιηθούν στο έλασον και τα στελέχη τους συμμετέχουν σε μια πασαρέλα υποψηφίων που μετακινούνται από παράταξη σε παράταξη με γνώμονα προσωπικές φιλοδοξίες και συμφέροντα. Επιπλέον, όλα τα προηγούμενα χρόνια επιβεβαιώθηκε ότι στην περιφέρεια ευδοκιμούν συνεργασίες των κομμάτων του κεφαλαίου. Η συνένεση που έχουν Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ σε μετεκλογικές κολεγές, για παράδειγμα την τετραετία που πέρασε στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, εκφράστηκε συχνά και ποικιλότροπα η σύμπραξη των παρατάξεων Μουτζούρη Χριστόφα Καλογύρου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, για μας, για τη λαϊκή συσπήρωση, το ποιος θα είναι περιφερειάρχης ή δήμαρχος την επόμενη μέρα και ποια θα είναι η σύνθεση των συμβουλίων, είναι καθοριστικός παράγοντας για να μπορέσει ο λαός μας, οι νησιώτες μας, να διεκδικήσουν από καλύτερη θέση όσα τους στερούν και να ανατρέψουν όσα επικίνδυνα σχεδιάζουν για τα νησιά μας, αγκαλιά με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επειδή, όπως είπα στην αρχή, η συγκυρία είναι εξαιρετικά δύσκολη και τραγική με όσα συμβαίνουν στο Θεσσαλικό κάμπο, θέλω να τονίσω ότι η τραγωδία που βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ημέρες, αλλά και όσα ζήσαμε στη Δαδιά ή τη Ρόδο, είναι αποκαλυπτικά και αποδεικνύουν πόσο κρίσιμο είναι για το ποιον έχουν στο τιμόνι τους Δήμοι και Περιφέρειες. Και εδώ τα πράγματα είναι απλά. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, Περιφέρειες και Δήμοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις βέβαια, όπως αυτή της Πάτρας με τον Κώστα Πελετίδη,
υπό την παγκέτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εκάστοτε κυβέρνησης, κάνουν τα πάντα σε βάρος του λαού με ζητούμενο τη διαμόρφωση φιλικού επενδυτικού κλίματος. Προωθούν διάφορα είδη συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα που αποτελούν πεδίο κερδοφορίας για μεγάλους ομίλους σε βάρος του λαϊκού εισοδήματος. Ιδιωτικοποιούν σημαντικούς φορείς όπως το πράσινο, την καθαριότητα, τον ηλεκτροφωτισμό, με πρόσθετες συνέπειες στο κόστος, το οποίο βέβαια επιβαρύνει το λαό. Υλοποιούν σχεδιασμούς ιδιωτικοποίησης του νερού με την αντιλαϊκή διαχείριση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης με κριτήριο το κέρδος και τις υψηλές τιμές για το λαό. Έργα όμως και υποδομές, απαραίτητα για τις λαϊκές ανάγκες, δεν υλοποιούνται γιατί δεν είναι επιλέξιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση αφού δεν προσφέρουν τα προσδοκόμενα κέρδη για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Και αυτό φαίνεται και από την υλοποίηση των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάκαμψης και προς τα που βέβαια κατευθύνονται αυτά τα χρηματοδοτικά πακέτα και πώς ιεραρχούνται. Δίνονται δηλαδή χρήματα για έργα που αφορούν στη στήριξη των σχεδίων των επιχειρηματικών ομίλων και όχι με κριτήριο τις λαϊκές ανάγκες. Οι μεγάλες καταστροφές από τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες αποτυπώνουν την εγκληματική πολιτική που δεν δαπανά για την πρόληψη και ευθύνεται για τους νεκρούς και την τεράστια καταστροφή των κόπων του λαού και του περιβάλλοντος. Στη λογική πάντα του κόστους ωφέλους, δεν γίνονται αντιπλημμυρικά, αντιπυρικά έργα, αντισεισμική θωράκιση για να μην πνίγεται, καίγεται, σκοτώνεται ο λαός από πλημμύρες, φωτιές και σεισμούς. Αυτή ακριβώς η πολιτική είναι που συνεχίζει να κάνει τη χώρα στάχτη και ερείπια, ανάγοντας το περιβάλλον σε εμπόρευμα και πεδίο αναμέτρησης συμφερόντων. Αυτής της πολιτικής απότοκο είναι τα θύματα και οι πρωτοφανείς καταστροφές από τις πλημμύρες, αφού τα όποια κονδύλια κατευθύνονται στην ενίσχυση των κερδών, συγκεκριμένων μεγαλοεργολάβων και επιχειρηματιών και όχι σε ουσιαστικά έργα πρόληψης. Και η όλο και πιο συχνή επίκληση της κλιματικής κρίσης αποτελεί βέβαια το εύκολο και προκλητικό πρόσχημα για να δικαιολογήσουν και η τωρινή κυβέρνηση αλλά και όλες οι προηγούμενες τις καταστροφές και τους νεκρούς που πληθαίνουν και δυστυχώς με μαθηματική ακρίβεια θα συνεχίσουν να πληθαίνουν όσο δεν αλλάζει η κυβερνητική πολιτική και όσο οι περιφέρειες θα συνεχίσουν να αποτελούν το μακρύ χέρι της εκάστοτε κυβέρνησης. Ναι. Αυτή η πολιτική είναι που τρέφει τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Σχεδόν καθημερινά πλέον φτάνουν στα νησιά μας κατατρεγμένοι, με τους αριθμούς συγκέντρωσης να έχουν πλέον ανησυχητική πορεία. Και είναι αυτή η πολιτική που προκαλεί σχεδόν καθημερινά τραγωδίες στα νερά του Βορείου Αιγαίου. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, τα 4 χρόνια της διοίκησης του ανεξάρτητου Μουτζούρι είναι αποκαλυπτικά και επιβεβαίωσαν το ρόλο που επιφυλάσσουν για τις περιφέρειες οι κυβερνήσεις. Συμφωνία με την κυβέρνηση σε όλες τις στρατηγικές κατευθύνσεις και αποδοχή του ρόλου της περιφέρειας ως διεκπεραιωτή των ευρωπαϊκών και κυβερνητικών αποφάσεων. Είναι γεγονός πως όσο και αν ψάξει κανείς, δεν πρόκειται να βρει έστω και μικρά, πολύ μικρά σημεία διαφοροποίησης των πεπραγμένων του αντάρτη Μουτζούρι από τους καθαρόαιμους νεοδημοκράτες περιφερειάρχες σε ολόκληρη την Ελλάδα. Αντίστοιχα, τα άλλα κόμματα και οι συνδυασμοί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στήριξαν την Περιφερειακή Αρχή στη βασική της γραμμή, καθώς έχουν στρατηγική συμφωνία σε κρίσιμα ζητήματα που εκφράζονται και στις αρμοδιότητες της περιφέρειας. Ο έτερος δεξιός υποψήφιος, ο Αλκιβιάδης Στεφανής, είναι ο εκλεκτός του Μαξίμου. Είναι ο άνθρωπος που αν εκλεγεί θα υλοποιήσει με απόλυτη πειθαρχία τα επικίνδυνα σχέδια της κυβέρνησης Μητσοτάκη για το Βόρειο Αιγαίο, θεωρώντας μάλιστα άκουσον εθνική επιτυχία και διευκολύνσεις τα σχέδια για ανατοϊκές βάσεις στα νησιά μας. Η λαϊκή συσπήρωση Βορείου Αιγαίου δεσμεύεται να αγωνιστεί και να πρωτοστατήσει μαζί με τους νησιώτες μας για μια άλλη πορεία, για μια νέα μέρα που θα έχει στο επίκεντρό της τις πραγματικές ανάγκες του λαού και των νησιών μας και όχι τα επιχειρηματικά συμφέροντα και τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης που το μόνο που πραγματικά μπορούν να υποσχεθούν είναι φτώχεια για τα λαϊκά στρώματα και παράδοση των νησιών μας στα μεγάλα συμφέροντα για την υλοποίηση φαραωνικών έργων που θα υποθηκεύσουν το μέλλον των παιδιών μας. Το Βόρειο Αιγαίο δεν έχει ανάγκη
ούτε άλματα ανάπτυξης, ούτε νέες δυναμικές, ούτε πορείες αδιέξοδες. Το Βόρειο Αιγαίο και οι νησιώτες μας έχουν ανάγκη από μια άλλη, εντελώς διαφορετική αντίληψη και πορεία που θα λειτουργήσει απελευθερωτικά για το λαό και τα νησιά μας. Η δεύτερη θέση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στις εκλογές της 25ης Ιουνίου, στους νομούς Λέσβου και Σάμου. Η πρωτιά του ΚΚΕ στην Ικαρία. Και η δεύτερη θέση σε φούρνους Δυτική Σάμο και Δυτική Λέσβο γέμισαν με ελπίδα και χαμόγελο τους χιλιάδες λαού. Τα πεπραγμένα του Δημάρχου της Λαϊκής Εισπύρωσης στην Πάτρα, του Κώστα του Πελετίδη, αποδεικνύουν ότι ακόμη και σε αυτό το στενό πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής διοίκησης μπορούν να υλοποιηθούν πολιτικές που θα υπηρετούν τον τόπο και τα λαϊκά συμφέροντα. Μπορούμε λοιπόν να πάμε πιο αποφασιστικά στις εκλογές για περιφέρεια και δήμους και να υπάρξει και νέα άνοδος των δυνάμεων της λαϊκής εισπύρωσης. Οι νησιώτες μας έκαναν ένα πρώτο μεγάλο βήμα, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνάμεις της πραγματικής αντιπολίτευσης, τις δυνάμεις της πραγματικής αντίστασης, τις δυνάμεις που μπορούν να ανατρέψουν τα κυβερνητικά σχέδια και να προτείνουν μια άλλη κατεύθυνση, έξω και πέρα από το μονόδρομο που υπηρετούν με θρησκευτική ευλάβεια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Στις 8 λοιπόν το Οκτώβρη μπορούμε να κάνουμε το επόμενο αποφασιστικό βήμα αλλάζοντας το σκηνικό στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Η ψήφος στη λαϊκή συσπήρωση δεν είναι μόνο μια έκφραση οργής. Δεν είναι μια συμβολική καταδίκη των πολιτικών που σπρώχνουν στο περιθώριο τα νησιά μας. Είναι το δημιουργικό βήμα για μια νέα περίοδο, για μια νέα εντελώς διαφορετική πορεία χειραφέτησης. Είναι το αποφασιστικό βήμα που θα φέρει τις ανάγκες των νησιών και των νησιωτών μας στο επίκεντρο των αποφάσεων και θα καταστήσει τους πολίτες των νησιών μας πρωταγωνιστές και πραγματικούς αφέντες στον τόπο τους. Βέβαια, η σημερινή εκδήλωση δεν είχε μόνο αυτό το πολιτικό χαρακτήρα, δηλαδή την παρουσίαση των πολιτικών μανιφεστένσεων, είχε και την ανακοίνωση συνολικά των ονομάτων των υποψηφίων της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου από τη Λαϊκή Συσπήρωση εδώ. Μας τιμούν λοιπόν με τα ονόματά τους, με τις προσωπικότητές τους, οι εξής υποψήφοι της Λαϊκής Συσπήρωσης Βορείου Αιγαίου. Ανθιπατοπούλου Χριστίνα, εκπαιδευτικός. Αντώνα Βασιλική, γραμματέας της Παλαισβιακής Ένωσης Συνταξιούχων Νίκα, συνταξιούχος. Αρχοντή Δέσποινα, ιδιωτική υπάλληλος. Βαξεβάνη Σταύρος, συνταξιούχος οικοδόμος. Βουλβούλη Μαρία, πολιτικός μηχανικός με μεταπτυχιακές σπουδές στην κοινωνιολογία, ελεύθερη επαγγελματίας. Γαλής Αθανάσιος, πρόεδρος της Επιτροπής Ειρήνης Λέσβου, ιδιώτης γιατρός. Ζαφυρίου Ιωάννης, πρόεδρος του Παλαισβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, εργαζόμενος στον επισιτισμό. Καναβάτου Ζινοβία, γιατρός του Κέντρου Υγείας Καλονής. Καλαϊτζόγλου Αθανασία, δημόσιος υπάλληλος. Καρακούσης Γεώργιος, συνταξιούχος αγρότης. Καρακοσταντή Ερατό, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΜΕ Λέσβου, εκπαιδευτικός. Καρατζιτζής Δημήτρης, τέος δήμαρχος Μανταμάδου, συνταξιούχος εκπαιδευτικός. Κλειδαρά Ευαγγελία, ιδιωτική υπάλληλος. Κομνινάκας Απόστολος, τέος πρόεδρος Αγίας Παρασκευής, συνταξιούχος δικηγόρος. Μεταξάς Γεώργιος, αγροτικός γιατρός. Μπόρατζης Ιωάννης, αρτοποιός. Μπουλμπούλης Νικόλαος, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Λέσβου, αρτοποιός. Δινενής Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας του Παλαισβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου, ιδιωτικός υπάλληλος. Παλαιολόγος Ευάγγελος, συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός. Ραφτέλη Ανδρή Μαρία, συνταξιούχος ελεύθερη επαγγελματίας. Σταυρινός Βασίλειος, προπονητής ποδοσφαίρου, ελεύθερος επαγγελματίας, γυμναστής. Στεφανής Δημήτριος,
Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, αγρότης. Τουρβαλή Μαρία, συνταξιούχος πολιτικός μηχανικός. Τσαγκαρέλης Νικόλαος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Παλαισβιακού Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Λέσβου, ιδιωτικός υπάλληλος.